Σήμερα κρατή μου γιορτάζουν 36 ονόματα ζωή να έχουν. Και όλα ένα και ένα. Ανάμεσα στα άλλα δημοφιλή γιορτάζουν ο Ανάξαρχο, ο Αναξημένη, ο Δημάρατο, ο Ετεοκλή και ο Παρμενίων. Λε και γιορτάζει σύσσωμη μια παρέα που έμενε δίπλα στον Περικλή και την Ασπασία κάτω από τον ναό, δίπλα στο μαντίο τη γειτονιά. Το 1516 δημιουργείται το πρώτο γκέτο για Εβραίου στη Βενετία, οι οποίοι δικαιούνται να ζουν μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή στα περίχωρα τη πόλη. Πώ κάνουμε δηλαδή με τα άλογα στου στάβλου, η διαφορά είναι πω τα άλογα αναλαμβάνουμε να τα ταΐζουμε και να τα ποτίζουμε, διότι μα νοιάζει να παραμείνουν ζωντανά. Σαν σήμερα το 1826 πραγματοποιείται η ηρωική έξοδο του Μεσολογίου, τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψή του από του Κιουταχή και ο Μερβριόνη. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι παραμένουν ελεύθεροι, όχι πια πολιορκημένοι, όχι πια ζωντανοί. Σαν σήμερα, το 1847, θα γεννηθεί ο Τζόζεφ Πούλτζερ, ο γκροαμερικανό δημοσιογράφο και εκδότη, ο άνθρωπο που έδωσε τον ορισμό τη κίτρινη δημοσιογραφία αλλά και δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν το όνομά του. Το 1866 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη οργάνωση για την προστασία των ζώων. Αρκετά χρόνια πριν ιδρυθεί, η πρώτη οργάνωση για την ευημερία των Αφροαμερικανών σκλάβων στη χώρα, α πούμε. Κάνει λάθο. Γιατί πότε ιδρύθηκε η οργάνωση για την ευημερία των σκλάβων, αυτό ακριβώ δεν ιδρύθηκε. Το 1867 ιδρύεται η ελευθεροτεκτονική στοά Γαλινοτάτη Μεγάλη Ανατολή τη Ελλάδο, η οποία ακούγεται σαν τίτλο τιμή Νεράιδα, η οποία παντρεύτηκε πέρσι Σουλτάνο, ή κάποιο άλλο χαρακτήρα από κάποιο άλλο παραμύθι. Σήμερα πλέον ονομάζεται Εθνική Μεγάλη Στοά τη Ελλάδα, η οποία με τη σειρά τη ακούγεται σαν κομμάτι από σιδηροδρομική γραμμή. Σαν σήμερα το 1870 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Ήλιτς Ιουλιάνοφ. Θα τον έχει ακουστά ω Λένιν, υπήρξε Ρώσο επαναστάτη και θεωρητικό του κομμουνισμού, ηγέτη τη Οκτωβριανή Επανάσταση και ιδρυτή τη Σοβιετική Ένωση. Σαν σήμερα το 1912 σαλπάρει ο Τιτανικό για το παρθενικό του ταξίδι. Για ταξίδι. Για ταξί. Διότι το δι που είναι το τέλο από το ταξίδι δεν πρόλαβε να το δει. Το δι από το ταξίδι. Το Παρθενικό. Το 1919 θα δολοφονηθεί σε ενέδρα από κυβερνητικά στρατεύματα ο Μεξικανό, ηγετική προσωπικότητα των ανταρτών τη Αγροτική Επανάσταση, Εμιλιάνο Ζαπάτα. Σαν σήμερα το 1970 η αρχή του τέλου για το συγκρότημα των Beatles. Ο Μακκάρντνεϊ γράφει επιστολή για να μα ενημερώσει ότι δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί με την Πάντα και κυρίω να ξαναγράψει μουσική με τον Λένον. Ο Λένον αγκρίζεται και η άλλη διαβόλου κάλτσα, η Γιώκο. Τι κάλτσα, καλτσάκι δηλαδή. Τζον, δεν πιστεύω να το αφήσει έτσι. Ποιο, αυτό, ένα μηδέν. Και του δείχνει την επιστολή. Απαντάει ο Λένον με επιστολή που εικάζουμε ότι την έγραψε το καλτσάκι και η οποία λέει: Ο Πολ δεν έφυγε από το συγκρότημα, εγώ τον απέλησα και άλλα τέτοια όμορφα. Το οποίο όλο σκηνικό αγροατή μου όπω το ακούω, αν διαδραματιζόταν την χρυσή εποχή τη τηλεόραση των reality, σήμερα θα έχανε τουλάχιστον τρει σεζόν εκπομπέ με την Ανίτα Πάνια και guest τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Το 1995 ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία Ερντάλ Ινωνού δηλώνει ότι η Κύπρο δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν επιληθεί το Κυπριακό. Πώ να σου το πω τώρα, ρε, μου και να μην σε στεναχωρήσω. Αυτά, κοράτη μου και τα σημερινά μα. Θα έχουμε και αύριο, ωστόσο. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία.